Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τη σημερινή μας θεματολογία, θα σας δώσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας, το email της εκπομπής, το οποίο είναι kinoniki.dialogi@atticatv.gr. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναλύσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα αναφερθούμε αρχικά στο πιλωτικό πρόγραμμα που εξελίσσεται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου ως προς την αντιμετώπιση των κουνουπιών με τη συνδρομή του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Επιπλέον θα σας ενημερώσουμε για τα βραβεία που απέσπασε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου στα Best City Awards 2018, ένα στην κατηγορία Gold και ένα στην κατηγορία Silver. Και βέβαια θα αναφερθούμε και στις επόμενες δράσεις που ετοιμάζονται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Όλα αυτά όμως και περισσότερες πληροφορίες βεβαίως θα μας δώσει η σημερινή μας καλεσμένη, καθώς έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Attica TV και στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη την κυρία Βίκη Ανδρικοπούλου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, υπεύθυνη Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και πρόεδρο του Φιλοζωικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιού Φαλήρου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Χονδρογιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε βεβαίως για την αποδοχή. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο όπως έχουμε ενημερωθεί, πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου όσον αφορά την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Και μάλιστα αποσπάσατε και ένα βραβείο. Ναι, αλήθεια είναι. Το ένα από αυτά τα βραβεία, δηλαδή ένα από τα δύο βραβεία, αφορούσε το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι στο Παλαιό Φάληρο, γιατί είναι μια περιοχή που είναι εξαιρετικά επιβαρημένη. Έχουμε το ρέμα της Πικροδάφνης, που οπωσδήποτε δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αντιμετώπιση, την κλασική, όταν έχεις να κάνεις με τα κουνούπια, πόσο πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και ένα ρέμα μέσα στην περιοχή. Ωστόσο, αυτή η συνεργασία με το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο απέδωσε τα μέγιστα. Ξεκίνησε πράγματι πιλωτικά, εξελίχθηκε με το door-to-door που έγινε. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι οδηγός για πάρα πολλούς άλλους δήμους και περιφέρειες. Τα στατιστικά αποτελέσματα που έδωσε και το ερευνητικό αντικείμενο όπως εξελίχθηκε είναι εξαιρετικά ευχαριστημένοι και από τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό και εμείς οι ίδιοι στην πόλη μας. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε φιλόδοξα, πιλωτικά στο Παλαιό Φάληρο, ακριβώς για να δούμε και να εντοπίσουμε ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι που δημιουργούσαν μεγαλύτερη ανάπτυξη, συγκεκριμένες εστίες δηλαδή, που πολλαπλασιαζόταν το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν τοποθετήθηκαν κάποιες παγίδες από το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, γίνανε κάποιες καταγραφές, υπήρξε εβδομαδιαία παρακολούθηση και από επιστημονικό προσωπικό από τον Μπενάκιο και πήραμε τα πρώτα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν μαζέψαμε όλο αυτό το στατιστικό υλικό με τον κύριο Μιχαηλάκη, τότε είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει το δεύτερο στάδιο εξέλιξης, που ήταν να μοιραστούν ερωτηματολόγια συγκεκριμένα στους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου, με προτεραιότητα στην περιοχή των κατοίκων στο ρέμα της Πικροδάφνης, ούτως ώστε να δούμε για ποιους λόγους στις συγκεκριμένες περιοχές και στα συγκεκριμένα σημεία είχαμε πολύ αυξημένο το φαινόμενο. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ ο κόσμος και ήταν κάτι που και εμένα ως αντιδήμαρχο περιβάλλοντος με ικανοποίησε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, ούτε εύκολα ανοίγει κανείς πλέον το σπίτι του. Οι παγίδες τοποθετήθηκαν και σε κήπους σπιτιών, σε αυλούς χώρους, γιατί εκεί πέρα εκεί θα μπορούσες να δεις από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, μοιραστήκαν τα ερωτηματολόγια μέσω της διεύθυνσης του Πρασίνου, μέσω των δημοτικών βιβλιοθηκών, που και εκεί είχαμε κόσμο ο οποίος ερχόταν στην βιβλιοθήκη και ήταν εύκολη ενημέρωση για το πρόγραμμα. Επομένως, ο κόσμος εύκολα συνεργάστηκε. Αυτό μας αναφέρεται. Ακριβώς. Είχε πολύ καλή συνεργασία και γι' αυτό είχαμε και πολύ καλό αποτέλεσμα. Συμπληρώθηκαν λοιπόν τα ερωτηματολόγια σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, γύρω στα 300 ερωτηματολόγια, και μετά υπήρξε το feedback. Δηλαδή, πήγαμε πόρτα-πόρτα και μιλήσαμε με τους κατοίκους και εμείς, μια επιτροπή, η οποία ήταν και άνθρωποι από το περιβάλλον και βέβαια από το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Έτσι λοιπόν, αυτό το door-to-door κατέληξε στο να δώσει τα αποτελέσματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μειώσει πάρα πολύ το πρόβλημα στην πόλη. Εκπαιδεύτηκε ο Δημότης, έμαθε τους λόγους για τους οποίους οι εστίες πολλαπλασιάζονται
μοιράζονται και η εκόλεψη είναι πολύ πιο γρήγορη. Mm. Σταμάτησε λοιπόν, απέβαλε τελείως από τη λογική του το πότισμα το απόγευμα, που είναι το νούμερο ένα. Όσο και αν ακούγεται τετριμένο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ως μέτρο. Το δεύτερο, τα στάσιμα νερά. Δεν πρέπει να υπάρχουν πουθενά στάσιμα νερά. Και βεβαίως και πάρα πολλά άλλα, τα οποία βρεθήκαν στην πορεία και ανά νοικοκυριό, αν θέλετε, ή ανά αυλή ή κήπο, μπορέσαμε και είδαμε τα προβλήματα που υπήρχαν για να αντιμετωπιστούν. Έτσι, από ό,τι λέει και ο κύριος Μιχαηλάκης, ο υπεύθυνος που έτρεξε το πρόγραμμα από το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το door-to-door που εξελίχθηκε στο Παλαιό Φάληρο αφορά μόνο έναν δήμο συγκεκριμένα που έτρεξε στην Αμερική και στην Ελλάδα ήταν ο πρώτος δήμος πιλωτικός. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα αποτελέσματα τα αξιολογεί τον Μπενάκιο και γίνεται πιλότος για τους υπόλοιπους δήμους. Και το πιο βασικό είναι αυτό, ότι έχετε θετικά αποτελέσματα και ότι μειώθηκε έτσι η προσέλευση των κουνουπιών και αυτό είναι πολύ βασικό. Και γνωρίζουμε πως δύο είδη κουνουπιών βρίσκονται στο Παλαιό Φάληρο, το κοινό κουνούπι και το κουνούπι τίγρης. Ναι, και παρόλα αυτά, κυρία Αντρικοπούλη, υπάρχουν και αυτό το μήνα. Βλέπουμε ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, ευνοεί στην εμφάνιση των κουνουπιών. Ακριβώς. Και στην παραμονή του. Αυτό ήταν και ο λόγος που εξελίξαμε το πρόγραμμα και το κρατήσαμε μέχρι αυτή την εποχή, που είναι ουσιαστικά Δεκέμβρης μήνας. Είναι προχωρημένος χειμώνας κατά από διαφορετικές συνθήκες, αλλά με τις κλιματολογικές αλλαγές, αυτό έχει αλλάξει τελείως. Είμαστε σε ένα παρατεταμένο καλοκαίρι, μέχρι αν θέλετε και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τα πρώτα κρύα. Ήμασταν σε ένα παρατεταμένο καλοκαίρι. Αυτές λοιπόν οι θερμοκρασίες μας υποχρεώσαν στην εξέλιξη του προγράμματος. Και βέβαια στα ερευνητικά και επιστημονικά αποτελέσματα, τα οποία θα δώσουν καινούργια χρειά. Γιατί δεν ήταν κατά καλό καιρό, δεν ήταν και χειμώνας, οπότε εδώ πέρα πάλι τα στατιστικά προκύπτουν καινούργια. Μάλιστα. Επομένως, οι ψεκασμοί συνεχίζονται και αυτό τον μήνα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς που επεμβαίνουμε μέσα στο ρέμα της Πικροδάφνης, γιατί εκεί περισσότερο, επειδή εστιάζεται το πρόγραμμα, αντιμετωπίζεται το χειμώνα, συνεχίζουμε τις επεμβάσεις, ναι, και κάπου τώρα θα ολοκληρωθούν βέβαια, λόγω του ότι θα αρχίσουν και οι σταθερές βροχές. Αλλά ναι, μέχρι τώρα είμαστε μαζί με το πρόγραμμα. Μα πραγματικά οι θερμοκρασίες για την εποχή είναι πολύ υψηλές. Δηλαδή, ναι, ναι, κρύο δεν έχουμε δει φέτος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επομένως, ευνοεί και την εμφάνισή τους και την παραμονή των κουνουπιών. Ακριβώς. Και αν θέλετε, βεβαίως, να πω μόνο γι' αυτό, για τον τίγρη που πολύ ορθά αναφέρατε. Λοιπόν, αυτό το κουνούπι, το οποίο είναι το πολύ ψηλό κουνούπι που λέμε, εντοπίζεται τις πρωινές ώρες. Καθαρά τις πρωινές ώρες το λέω, επειδή υπήρξε και για τον τίγρη μια μεγαλύτερη ανησυχία. Αλλά ουσιαστικά είναι το κουνούπι των πρωινών ωρών. Το κοινό κουνούπι είναι αυτό που εμφανίζεται τις απογευματινές ώρες. Άρα ουσιαστικά το κοινό κουνούπι εμφανίζεται ίσως μετά την δύση του ηλίου. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Όπως προανέφερα, η πρώτη βράβευση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στα Best City Awards αφορούσε την ολοκληρωμένη διαχείριση των κουνουπιών, δράσεις αντιμετώπισης και μελέτες προστασίας δημοτών από έκτακτα περιστατικά. Ποια είναι τα συναισθήματά σας που ουσιαστικά βλέπετε πως ένα πιλωτικό πρόγραμμα έχει τέτοια αποτελέσματα και μια ανταπόκριση μεγάλη, θα λέγαμε? Κυρία Χονδρογιάννη, να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι με το που ήρθα σε επαφή με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, πίστεψα κατευθείαν στο πρόγραμμα. Ίσως επειδή πραγματικά ήταν πολύ επιστημονική βάση και όπως μου το αναπτύξανε οι συνεργάτες του Μπενακίου, η αλήθεια ήταν ότι είδα ότι θα έχουμε αυτό αποτέλεσμα. Πράγμα το οποίο υπήρξε. Το δεύτερο ήταν ότι θεωρώ ότι πρέπει να δοκιμάζουμε πιλωτικά προγράμματα. Γιατί να, καλή ώρα, είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να γίνουν οδηγός περαιτέρω. Οπότε αυτός ο συνδυασμός ήταν εξαιρετικός. Ξεκίνησε το πρόγραμμα από πέρυσι, πρέπει να σας πω. Το συνέχιζα και το εξέλιξα και τη φετινή χρονιά και τώρα είχαμε αυτό το καθοριστικό αποτέλεσμα. Θα μπορεί να ακουστεί λίγο υπερφύαλο, αλλά είναι η αλήθεια και θα το πω ότι είμαι πολύ έτσι περήφανη, γιατί στα δύο χρόνια αντιδημαρχίας μου στο περιβάλλον και στο πράσινο, με εξαιρετικούς συνεργάτες, την κυρία Φίκηρη, την κυρία Γεωργοπούλου, που δουλεύει πολύ καλά η επιστημονική ομάδα της υπηρεσίας περιβάλλοντος, είμαστε δύο στα δύο. Έχουμε πάρει χρονιά και βραβείο. Πέρυσι είχαμε πάρει για το βοτανόκηπο, τον οποίο έχουμε μέσα στο πάρκο του Φλίσβου. Φέτος ήταν η δραστική αντιμετώπιση για τα κουνούπια. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάνω από τα προβλήματα της πόλης, των δημοτών και καθημερινά να μην εφησυχαζόμαστε, να είμαστε σε μία εγρήγορση προκειμένου να κάνουμε πράγματα για να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις. Και το έχετε αποδείξει ότι βρίσκεστε σε εγρήγορση με τα αποτελέσματα αυτά που λαμβάνουμε. Το δεύτερο βραβείο, κυρία Αντρικοπούλου, αφορά την κατηγορία Silver και συγκεκριμένα αφορούσε το κλειστό γυμναστήριο του Παλαιού Φαλήρου, ένα στολίδι θα λέγαμε.
Θα ήθελα να μας πείτε το κλειστό γυμναστήριο, τι δυνατότητες ουσιαστικά παρέχει. Λοιπόν, θέλω να πω και όπως το είπα και στη βράβευση, και τα δύο βραβεία αυτά δεν θα μπορούσε παρά να είναι εξαιρετικά αφιερωμένα στον πρώτο πολίτη της πόλης, στον δήμαρχό μας, τον κύριο Διονύση Χατζηδάκη. Ο Διονύσης Χατζηδάκης, για το κλειστό συγκεκριμένα τώρα που αναφέρετε, θα σας πω ότι δεν έλειψε μία μέρα που να μην είναι πάνω από το έργο. Μία μέρα που να μην είναι με τα συνεργεία, με τους εργολάβους, βρέξει, χιονίσει, κρύα, αγέρι, κακό, εκεί. Και εγώ παραδίπλα. Ήταν παρόν, υποκινούσε όλη την κατάσταση σε πολλές φάσεις, γιατί ξέρετε, ένα τόσο πολύ μεγάλο τεχνικό έργο θα αντιμετώπισε προβλήματα. Είναι μοιραίο αυτό να γίνει. Και βέβαια, μέσα στην οικονομική κρίση υπήρξαν προβλήματα και με τον εργολάβο, οικονομικά προβλήματα, να μπορέσει να τελειώσει το έργο. Όλα αυτά με τη δυναμική του Χατζηδάκη ξεπεράστηκαν. Και φτάσαμε πραγματικά να έχει υλοποιηθεί, να είναι ένα, όπως είπατε, στολίδι, διαμάντι για την πόλη. Και δεν είναι, ξέρετε, μόνο το κλειστό, είναι και η διαμόρφωση που έχει γίνει στα 30 στρέμματα του περιβάλλοντα χώρου γύρω από το κλειστό γυμναστήριο, του μπάσκετ, που υπάρχουν και γήπεδα τένις και γήπεδα ποδοσφαίρου, και έχει γίνει πια ένα ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο. Πραγματικά έτσι δίνει την δυνατότητα πολλές παροχές, έτσι όπως το περιγράφετε. Ναι, και είναι πραγματικά στολίδι, όπως το προαναφέραμε. Όμως έχετε λάβει και δράσεις, καθώς είστε και πρόεδρος του Φιλοζωικού, όπως αναφέραμε, στον Δήμο Παλαιοφαλήρου, του Φιλοζωικού Συλλόγου. Θα ήθελα να μας πείτε, έχετε και την ημέρα, την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, που μας έρχεται. Ναι, πολύ σωστά. Έχετε την ημέρα υιοθεσίας για τα δέσποτα ζώα. Θα ήθελα έτσι να μας ενημερώσετε σχετικώς. Κυρία Χονδρογιάννη, ιδρύσαμε, πρωτοστάτησα στην ίδρυση του Φιλοζωικού και Πολιτιστικού Σωματείου στο Παλαιοφάλιρο το 2003. Τότε που λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχε, ξέρετε, μεγάλος προβληματισμός τι θα γίνουν τα αδέσποτα ζώα των πόλεων. Επειδή είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και εγώ προσωπικά ανέκαθεν έτσι ασχολιόμουν πάρα πολύ με το θέμα των αδέσποτων ζώων και εκτός Παλαιοφαλήρου, αποφασίσαμε μία ομάδα έτσι ισχυρή γυναικών, να το πω αυτό, να φτιάξουμε αυτό το σύλλογο. Ο σύλλογος έγινε πραγματικότητα. Δεν έλειψε ούτε ένα αδέσποτο ζώο από την επιστροφή τους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είστε βέβαια ήδη πάρα πολύ μικροί, τότε ήσασταν πολύ πολύ μικρότεροι, πιθανόν φοιτήτρια, αλλά μαθήτρια μάλλον. Αλλά θέλω να σας πω ότι τότε το πρόγραμμα ήταν όλα τα αδέσποτα ζώα να απομακρυνθούν από τις περιοχές και από τους δήμους που θα ήταν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και θα υπήρχε όλη αυτή η μετάβαση του κόσμου και η επανατοποθέτησή τους στο φυσικό περιβάλλον με την επιστροφή τους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα. Γράφτηκαν πολλά, μαθεύτηκαν πολλά. Εγώ θα πω ότι για το Παλαιοφάλιρο όσα αδέσποτα ζωάκια στείλαμε στο πρόγραμμα, φιλοξενήθηκαν στις φιλοζωικές εκτός Παλαιοφαλήρου, επιστρέψανε όλα πίσω, έγινε η επανατοποθέτηση στο φυσικό περιβάλλον σε αυτά τα οποία οι γειτονιές και οι άνθρωποι που ήταν εκεί τα είχαν σαν δικά τους και όλα τα υπόλοιπα τα πήραμε, τα συγκεντρώσαμε, τα μοιραστήκαμε, τα μαζέψαμε και τρέχουμε από τότε το πρόγραμμα αυτό της υιοθεσίας. Έχω λοιπόν θεσμοθετήσει ως πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου, εφόσον τελείωσε και το καταπληκτικό πάρκο του Φλίσβου, που είναι μία όαση, κάθε πρώτη Κυριακή του καινούριου μήνα να γίνεται η ημέρα υιοθεσίας για τα δέσποτα ζώα. Αυτή λοιπόν την Κυριακή που μας έρχεται, στις 9 Δεκεμβρίου. Επομένως, κάθε μήνα το κάνετε αυτό. Κάθε πρώτη Κυριακή. Α, είναι πολύ ωραία αυτή η δραστηριότητα. Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολες οι υιοθεσίες. Και θα σας πω και μια διαδικασία που δεν την ξέρει ο κόσμος. Έρχεται ένας άνθρωπος, μια οικογένεια με ένα παιδάκι, πολύ ωραίοι και χαριτωμένοι όλοι τους, και θέλουν να αποκτήσουν ένα κατοικίδιο στο σπίτι τους, να πάρουν ένα δέσποτο ζώο. Ο στόχος δεν είναι ότι εμείς ενθουσιαζόμαστε, έρχεται η οικογένεια και δίνουμε το ζώο. Θα κρατήσουμε τα στοιχεία, θα συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση, θα την υπογράψουν. Θα επισκεφθούμε εμείς ως Φιλοζωικό Σωματείο το σπίτι, να δούμε αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να πάει το ζώο. Μετά θα ολοκληρωθεί η υιοθεσία, αφού το ζώο θα το πάρουν από εμάς εμβολιασμένο, τσιπαρισμένο, τα πάντα όλα. Και μετά γίνεται κάθε ένα μήνα, για το πρώτο εξάμηνο, μία επίσκεψη στο σπίτι για να δούμε ότι οι συνθήκες του ζώου είναι αυτές που θα πρέπει να είναι. Είναι ιδανικές, ναι. Άρα, δεν είναι εύκολο να υιοθετούνται ζώα, αλλά πολλές φορές
Δεν μένουν στο σπίτι, γιατί κρίνεται ότι δεν είναι συνθήκες αυτές που θα έπρεπε να είναι. Άρα λοιπόν η Κυριακή αυτή πρέπει να είναι κάθε πρώτη του μήνα, προκειμένου όλα τα ζώα αυτά να βρουν ένα σπίτι. Αυτή λοιπόν την Κυριακή, τη δράση, την κάνουμε μαζί με το άλμα. Το άλμα είναι με τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Τρέχουμε και προωθώ προσωπικά αυτή την επιστημονική διάσταση, όπου ένα σκυλάκι πραγματικά μπορεί να έχει θεραπευτικές ιδιότητες στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού και ενός ανθρώπου και ενός ενήλικα. Βεβαίως. Αλλά ειδικά αυτά τα παιδιά, αν τα δείτε και θα τα δείτε πρώτα θα είμαστε καλά την Κυριακή που θα γίνει αυτή η δράση, το πόσο οικειότητα αποκτούν και το τι επαφή παίρνουν με ένα ζώο είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Και πραγματικά αυτό που λέτε είναι ένα φαινόμενο έτσι σύνηθες τα λέγαμε, ότι αλλάζει η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου όταν φιλοξενεί και ουσιαστικά όταν υιοθετεί πραγματικά, ένα ζωάκι. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε, γίνεται μέλος της οικογένειας και από τη στιγμή που είναι μέλος της οικογένειας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι από τη ζωή μας. Ακριβώς. Από την καθημερινότητά μας και από, από τον τρόπο που ζούμε. Επίσης θέλω να πω ότι τρέχουμε και ένα διαγωνισμό ζωγραφικής. Έτσι θα έχουμε κάποιους μαθητές που θα έρθουν στη δράση και θα φέρουν τις ζωγραφιές τους. Θα τις κρεμάσουμε όλες τις ζωγραφιές, θα τις δείξουμε. Θα γίνει και ένας διαγωνισμός. Θα έχουμε και κάποιους εκπαιδευτές που έχουν εκπαιδεύσει κάποια από αυτά τα αδεσποτάκια μας. Έχουν μια συμπεριφορά πλέον που μπορούν να μείνουν μέσα στο σπίτι και να συμβιώσουν πολύ αρμονικά με την οικογένεια που θα τα πάρουν. Και όλο αυτό έχει τη μια σημασία. Πάρα πολύ ωραία δράση που πραγματικά είναι μια δράση που επαναλαμβάνεται, όπως μας είπατε, την πρώτη Κυριακή του κάθε μήνα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Όμως, κυρία Αντρικοπούλη, θα ήθελα να παραμείνουμε έτσι, στο θέμα των ζώων και θα ήθελα να μου πείτε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο παρατηρείτε έντονα. Είναι οι κακοποιήσεις των ζώων. Βέβαια. Αν θέλω να μου πείτε ένα φαινόμενο που πραγματικά λαμβάνει αυξητικές διαστάσεις. Δυστυχώς. Στο Παλαιό Φάληρο, ο αριθμός των κακοποιημένων ζώων σας ανησυχεί? Είναι μεγάλος? Θα ήθελα να μας πείτε πάνω σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, κυρία Χονδρογιάννη, ευτυχώς είναι πολύ πολύ διαχειρίσιμος. Έχουμε καταγγελίες, γιατί να λέμε τις αλήθειες, δεν είναι όλα ρόδινα και δεν είναι τα πάντα να τα περνάμε κάτω από ένα φιλτράρισμα του τι ωραία και ιδανικά που υιοθετούνται τα ζώα. Υπάρχουν καταγγελίες για σπίτια που βρίσκονται ήδη ζώα, τα οποία είναι φυλακισμένα ουσιαστικά σε ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, είτε αυτό γιατί κάποιο πάρκινγκ έγινε, μπήκε ένα σηματόπλεγμα, μπήκε ένας ειδικός χώρος, μια περίφραξη και εκεί πήγε ένα ζώο, το οποίο μπορεί να είναι σκελετωμένο, το οποίο μπορεί να μην μπορεί να βγει να τρέξει, να μην μπορεί να εκτονωθεί, να γαυγίζει, να διαμαρτύρεται, να κλαίει. Κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις αναγκαστικά και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αφαιρεθεί το ζώο από τον ιδιοκτήτη, διότι δεν μπορεί να το αγαπάς το ζώο και να το ακούς να υποφέρει. Δεν μπορεί να είσαι στη ζεστασιά του σπιτιού σου στο δεύτερο όροφο και αυτό να είναι στην πιλωτή και να παγώνει. Δεν γίνεται. Και είναι πολύ σωστή δράση που κάνετε, που πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι και βλέπετε τις συνθήκες πραγματικά για να αποφευχθούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους δημότες Παλαιού Φαλήρου, οι οποίοι είναι πολύ ενεργοί και όταν διαπιστώνουν και οι ίδιοι κακοποιήσεις που γίνονται σε σκυλιά τα οποία υπάρχουν μέσα σε διαμερίσματα και σε σπίτια, παίρνουν τηλέφωνα κανονικά στην υπηρεσία περιβάλλοντος και μας το καταγγέλουν. Μάλιστα. Ώστε μετά ένα κλιμάκιο του φιλοζωικού σωματείου πηγαίνουμε, ελέγχουμε την κατάσταση και μετά κινούμαστε ή στην εισαγγελία και στην αστυνομία για να αφαιρεθεί το ζώο, αν χρειάζεται. Mm-hmm. Να πω εδώ ότι πολύ σωστά είπατε την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Όμως τώρα είμαστε στη δεύτερη Κυριακή, Κυριακή 9 Δεκεμβρίου. Γιατί αυτό? Γιατί ξεκίνησε το μπαζάρ μας. Το μπαζάρ για τα αδέσποτα ζώα. Κάνουμε κάθε χρόνο το μπαζάρ. Βοηθούν πάρα πολύ πολλές κυρίες φιλόζωες από το Παλαιό Φάληρο. Είναι ένας χώρος που μας παραχωρείται δωρεάν από μια φιλόζωη παλαιοφαλυριώτισσα. Πόση διάρκεια θα έχει το μπαζάρ? Θα είναι μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ουσιαστικά. Πολύ ωραία, έχει μεγάλη διάρκεια. Ναι, ναι. Αγίου Αλεξάνδρου 5 είναι ο χώρος που φιλοξενείται το μπαζάρ μας και είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή όλων σας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τα δέσποτα της πόλης μας. Μάλιστα, κυρία Αντρικοπούλη, επειδή όπως προαναφέραμε είστε και υπεύθυνοι των δημοτικών βιβλιοθηκών και διοργανώνετε έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ακόμα μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση την Τετάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλίσβος, μια παρουσίαση βιβλίου του Θοδωρή Δεύτου με τίτλο «Το πέρασμα αντίκρι». Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για αυτή την σημαντική εκδήλωση. Κοιτάξτε, ο κύριος Δεύτος, και αυτός είναι ένας άνθρωπος από την τοπική αυτοδιοίκηση, έκανε μια σπουδαία δουλειά.
Όντας υπηρώτης ο ίδιος, έγραψε ένα βιβλίο το οποίο αφορά τους Έλληνες της Ηπείρου και της Βορείου Ηπείρου. Άρα εδώ έχει κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία τα σταθμίζει και τα βάζει στη σωστή τους βάση και διάσταση μέσα από αυτό το βιβλίο, αλλά βλέπει κανείς και την πολύ μεγάλη του αγάπη που υπάρχει για την πατρίδα του, για το μέρος του και για τους ανθρώπους οι οποίοι άλλοι έχουν περάσει καλύτερα, άλλοι έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα. Έχουμε ενεργό σύλλογο υπηρωτών. Πρόεδρος είναι η αξιαγάπητη αντιδήμαρχος της Νέας Μύρνης, η κυρία Κλέρη Δελγιάννη. Στο σύλλογο συμμετέχει και η κυρία Μαρία Καφούρου, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αθηνά, δραστήριες γυναίκες, δυναμικές γυναίκες. Ο σύλλογος αυτός έχει έδρα στη Νέα Σμύρνη, αλλά ουσιαστικά οι υπηρώτες του Παλαιού Φαλήρου είναι σε αυτόν τον σύλλογο. Μάλιστα. Έχει γίνει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα, ώστε να έρθουν έτσι κι αλλιώς οι παλαιοφαλυριώτες όλοι, αλλά ειδικότερα οι υπηρώτες, για να απολαύσουν και αυτό το βιβλίο και την ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνει σε αυτά τα πολύ ευαίσθητα θέματα. Αν θέλετε και χωροταξικά, ο κύριος Δεύτος. Μάλιστα, κυρία Ανδρικοπούλη, επειδή διοργανώσατε και το δεύτερο φεστιβάλ χοροδιών, που πραγματικά το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, 1η Δεκεμβρίου. Ναι, ναι. Και θα ήθελα να μου πείτε αν ήσασταν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο βεβαίως της τοπικής κοινωνίας. Κυρία Χονδρογιάννη, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την εκδήλωση. Πραγματικά ήταν μια τεράστια γιορτή πολιτισμού για το Παλαιοφάλιρο. Ήταν η συμμετοχή από 7 χοροδίες πανελλήνια. Δηλαδή το Πανσιδηχό είναι πανελλήνιο σύλλογος χοροδών, χοραρχών και διευθυντών χοροδιών από όλη την Ελλάδα. Ο πρόεδρος ο κύριος Μακρίδης και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Λιγνός ζητήσανε από το Διονύση το Χατζηδάκη και από μένα προσωπικά να κάνουμε αυτό, να θεσμοθετήσουμε το φεστιβάλ στην πόλη. Θεσμοθετήθηκε λοιπόν πέρυσι, έγινε το πρώτο φεστιβάλ. Έχουμε ένα τεράστιο πολυχώρο, πρέπει να σας πω, στο Παλαιοφάλιρο. Χωράει 500 ανθρώπους, σίγουρα καθήμενους και περί τους 100 ορθίους. Πέρυσι λοιπόν έγινε χαμός. Παρότι έχω μια μεγάλη εμπειρία στα θέματα διοργάνωσης, ομολογώ ότι ένιωσα λίγο δύσκολα, γιατί κατακλείστηκε τόσο από κόσμο, τόσο από χαρά. Τραγουδάγανε όλοι, χορεύανε. Γινόταν ένας πολύ ωραίος μαζονισμός. Και εμείς, αφού πώς ενημερωθήκαμε, λάβαμε τις καλύτερες εντυπώσεις από τον κόσμο. Να είστε καλά, πήγε πολύ καλά. Φέτος όμως είχα δει τα λαθάκια τα μικρά της προηγούμενης φοράς, οπότε δεν είχαμε κανέναν όρθιο. Γίνανε όλα με απόλυτη τάξη και ησυχία και το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Το πιο σημαντικό. Κυρία Ανδρικοπούλου, θα ήθελα να σας θέσω και ένα πιο προσωπικό ερώτημα. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, από όσο γνωρίζουμε, ο Δήμαρχος Παλαιοφαλήρου, ο κ. Διονύσης Χατζηδάκης, θα θέσει την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές στο νότιο τομέα. Εσείς, μετά από μία πολύχρονη, θα λέγαμε, και άριστη συνεργασία, από όσο γνωρίζουμε, με τον κύριο Χατζηδάκη, εν τέλει θα θέσετε υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές, τις επόμενες? Κυρία Χονδρογιάννη, το θέσατε πολύ σωστά. Η σχέση μου με τον Διονύση Χατζηδάκη είναι πολύ σχέση αγάπης, σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και μίας μακρόχρονης συνεργασίας. Σχεδόν 20 χρόνια, 16-17 είναι χρόνια. Είναι αρκετά χρόνια, μια άριστη συνεργασία και είναι κάτι το οποίο φαίνεται και με τον τρόπο, δηλαδή, και με τις δραστηριότητες που αναπτύσσετε και πόσο πετυχημένες είναι, θα λέγαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και από τις θέσεις όλες που με έχει τιμήσει ο κύριος Δήμαρχος, ο Διονύσης Χατζηδάκης. Εγώ το λέω και δημόσια, ξέρετε, το έχω πει και το λέω και σε φίλες και σε παρέες, ότι νιώθω σαν να χάνω το alter ego μου. Το γεγονός ότι πηγαίνει, κινείται για το δρόμο της Βουλής, νιώθω λίγο αμήχανα. Όχι γιατί τα θέματα τα γνωρίζω πια πάρα πολύ καλά, μετά από 25 χρόνια εγώ, αλλά οπωσδήποτε η χημεία των ανθρώπων έχει τεράστια σημασία και υπόθεση και αυτός ο άνθρωπος έκανε θαύματα στο Παλαιοφάλιρο. Όμως, θεωρώ ότι του αξίζει, πρέπει να το κάνει αυτό το επόμενο βήμα. Θα είναι ένας πολύ πετυχημένος βουλευτής και για μένα υπουργός σίγουρα στην επόμενη κυβέρνηση, με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Εγώ στο Παλαιοφάλιρο πια έχω ενσωματωθεί τόσο που θεωρώ ότι, είδατε, λέγαμε και πριν για την πορεία μου ως δημοσιογράφος. Βεβαίως. Αναγκαστικά, όταν θες να κάνεις κάτι πολύ καλά, δεν μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα δύο πράγματα. Έτσι λοιπόν επέλεξα την τοπική αυτοδιοίκηση, έχω ενσωματωθεί πλήρως, αγαπάω πάρα πολύ τους δημότες μου, πολύ την πόλη μου.
Μέχρι τώρα, η ενασχόλησή μου είτε με τις δημοτικές βιβλιοθήκες, είτε με βρεφονηπιακό σταθμό που ήμουν πρόεδρος, με τα θέματα πρασίνου και περιβάλλοντος, δίνω την ψυχή μου. Οπότε, όπως μου λέει και ο άντρας μου, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Τρίκας, ότι πλέον πια αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε τόσα χρόνια αντιδήμαρχος και τώρα είναι η ώρα για το επόμενο βήμα. Οπότε, ναι, η απάντησή μου στην ερώτησή σας είναι ότι θα είμαι υποψήφια. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, να συνεχίσετε να διοργανώνετε τέτοιου είδους δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας σήμερα, κύριε Ανδρικοπούλου. Εγώ, να είστε καλά και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:30 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.